να είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε, γιατί με αφορμή και την χθεσινή φανταστική όμως παράσταση στο Ηρώδειο, Desmond Child, βρεθήκανε πολλά αγαπημένα πρόσωπα. Σημαντικό το νόημα, έτσι. Ο λόγος για καλό σκοπό, βέβαια. Τα νυχτά του Παρθενώνα, η επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα. Άλλωστε υπήρχε και το hashtag Reunite Parthenon. Μας τα είπε αναλυτικά και ο Desmond Child στη συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από 10 μέρες περίπου. Μία μεγάλη βραδιά με πάρα πολύ κόσμο να δίνει το παρόν και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο τον καλλιτεχνικό. Και βέβαια μέσα στον πάρα πολύ κόσμο που ήταν εκεί ήταν για το καλό μας και η Κατερίνα Νινιού. Η οποία κατέγραψε τα πάντα. Κατέγραψε τα πάντα και συνάντησε πολλούς, τους οποίους θα συναντήσουμε και εμείς με τη σειρά μας στο βίντεο που ακολουθεί. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση. Μας αρέσει η ροκ μουσική. Είναι λίγο πιο, ξέρεις, πιο aggressive. Είσαι ροκ τύπος όμως. Είμαι ροκ. Και στη ζωή μου θα έλεγα. Είμαι ροκ. Τι άλλο σε τηλεόραση έχεις σκεφτεί τρίφωνα για φέτος? Κοίτα, εμένα μου αρέσει η τηλεόραση. Το θέμα είναι να σκεφτούν και κάποιοι άνθρωποι και να ταιριάζει κάτι πάνω σου. Νομίζω με τον Νίκο μέχρι στιγμής ό,τι έχω κάνει μου ταιριάζει και θα πάμε μια χαρά. Είμαι ροκ τύπος θα έλεγα. Γενικά ακούω τα πάντα. Ανάλογα, αλλά ναι, θα δούμε σήμερα και τον Ρουβά που τον υπερλατρεύω και τον κάνω και πολύ καλά, θα έλεγα. Ο Survivor πάει προς το τέλος του. Πάει προς το τέλος, εννοείται ότι μάλλον πιστεύω ότι θα είμαι στο ημιτελικό και τελικό, γιατί θέλω να στηρίξω την φίλη μου την Αντωνά και επίσης ο Σοηλέδης είναι φίλος μου. Είναι πολλά σχόλια, μια και ο Σοηλέδης είναι φίλος σου, για τον Άρη το Σοηλέδη και για την... έχουν ακουστεί διάφορα και για τη συμπεριφορά του κτλ. Εσύ πώς τον είδες, πιστεύεις ότι θα κερδίσει το Survivor? Παιδιά, είναι ένα παιχνίδι που τα νεύρα είναι λίγο περίεργα άμα δεν τρως καλά. Τώρα πιστεύω ότι ο κόσμος θα το δείξει ποιο θα βγάλουν ως νικητή, γιατί εγώ θεωρώ ότι πάντως είναι ένα από τα φοβορή. Σε κάτι τηλεοπτικό θα σε δούμε, ίσως σε κάποια εκπομπή, έχεις κάνει κάποια συζήτηση? Κάτι κάνουμε, κάτι συζητάμε. Μέσα σε πάνελ. Θα δούμε. Δεν ξέρω ακόμα. Θα σε δούμε στο Survivor All Star, το οποίο ετοιμάζεται από τώρα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, είναι λίγο πάλι να ξαναζήσω λίγο στη ζούγκλα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί μια χαρά είμαι τώρα έτσι. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είχε έρθει πέρσι ο Desmond Child, έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Εγώ το γνωρίζω πολλές δεκαετίες και το όνειρό του είναι να προσφέρει στην Ελλάδα ό,τι μπορεί. Τη γουστάρει πολύ, την αγαπάει, έρχεται κάθε χρόνο και φέτος το κάνει για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Κύριε Ψινάκη, είδαμε και το γυροκομείο σε κανάλι, παίζει στο Μέγκα. Να ρωτήσω όμως αν θα συνεχίσουν τα γυρίσματα και του χρόνου για το γυροκομείο. Βέβαια, στο γυροκομείο μέχρι το νεκροταφείο. Δεν συνεχίζει. Να είστε καλά. Ήταν πολύ ωραία βραδιά, βρεθήκα και εγώ πίσω. Τα σουσούπες μας, όλα τα σουσού θέλουμε. Τα σουσού, αυτά, λοιπόν. Ωραία. Ακούστε, είναι ο Alice Cooper και βγαίνει και γίνεται χαμός, έτσι, παραλυρεί το σύμπαν. Τώρα Alice Cooper ροκές στο Ηρώδειο, αλλά και πάλι τον ωραίο. Poison, και κάποια στιγμή, Poison, κάποια στιγμή είναι μπροστά από τη Μενδώνη, δίπλα η Ελένη Μενεγάκη, πίσω ο Νίκος Χατζηνικολάου με την Κρίστη Τσολακάκη, σωστά τη σύζυγό του, και πετάει ένα στικ που έχει. Δεν ξέρει πού ήθελε, πώς πρώτα είναι οι rockstar τα αντικείμενά τους, δεν ξέρει πού ήθελε να το πετάξει. Περνάει από το κεφάλι της Μενδώνη. Πηγαίνει στη Μενεγάκη και πέφτει. ναι, και πέφτει η Κρίστη Τσολακάκη να πιάσει το στικ και πήρε σαν γκρούπι, σαν φαν, πήρε το στικ αυτό το ραβδί που είχε. Ήταν η Ρίτα Γουίλσον που μίλησε πολύ συγκινητικά, που είναι και Ελληνίδα και αποθεώθηκε. Δεν είδαμε το Tom Hanks. Λατρεύει την Ελλάδα όπως ξέρουμε και ο Tom Hanks και η Ρίτα Γουίλσον. Ναι. Και ο Tom Hanks είναι σε πολύ σημαντικά γυρίσματα αυτή την εποχή.
Ακούγεται ότι υπάρχει κάτι με την υγεία του. Και αυτό ακούγεται, αλλά είναι και σε γύρισμα. Αλλά είναι και σε γύρισμα. Μια ταινία πολύ σημαντική. Αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα. Ναι, αυτό. Ναι. Το είχαμε δει και σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει. Πολλοί κόσμος ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο λόγος που έβγαλε. Πήρε το λόγο ο Σάκης Ρουβάς, αφού είπε το πρώτο του τραγούδι. Διαχειρώσει του Desmond Child. Ήταν και ο Φίβος και τον ευχαρίστησε. Και ο Γιώργος Λεμπέσης που τον είχαμε υποδεχθεί εμείς εδώ. Και, ήτανε, και τον αποκάλεσε μάλιστα Έλληνα αδερφό του το Γιώργο Λεμπέση, ο Desmond Child. Ναι. Και κάποια στιγμή και ο Γιώργος Λεμπέσης σε ένα στίχο τραγουδιού δείχνει και τον Φίβο και έτσι ανταλλάξαν πολύ ωραία βλέμματα αγάπης μεταξύ τους. Με τον μέντορά του, με τον μέντορά του βέβαια. Και ο Σάκης Ρουβάς έβγαλε ένα λόγο για το σκοπό αυτής της βραδιάς και το πόσο σπουδαίο είναι. Και όταν γνώρισε τον Desmond Child, ήξερε ότι αγαπάει την Ελλάδα, δεν ήξερε όμως ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Να επιτευχθεί αυτό ο σκοπός. Έτσι και έστω και για λίγο, να πούμε. Να βοηθήσει να βάλει ένα μικρό λιθαράκι και να ακουστεί αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία και εδώ. Τόσο σημαντικό. Γιατί όπως το τονίσαμε και στη συνέντευξη, είναι τα κλεμμένα. Μάρμαρα, τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα. Να πούμε για την ιστορία φυσικά ότι όπου ήταν ο Σάκης, εννοείται ότι ήταν και Κάτια Ζιγούλη. Θα δούμε σχετική φωτογραφία με την Ελένη Μενεγάκη και την Κάτια Ζιγούλη. Και τις κόρες τους. Ναι, η Κάτια Ζιγούλη ήταν με τις κόρες τους. Πάρα πολύ κομψή. Πάντα εντυπωσιακή είναι αυτή η γυναίκα, όπου και αν περάσει, έχει μια απλότητα. Κάτι Ζιγούλη που σου τραβάει το βλέμμα. Δεν χρειάζεται αυτό το να κάνει μαγικό κάτι τρελό. Ή έχει ακτινοβολία ή δεν έχει. Θα πω και κάτι λίγο δυσάρεστο. Άλλωστε, θεωρούμε θετικό προ τον Desmond Child και τη συναυλία. Διάβασα δύο κριτικέ σήμερα, οι οποίε αναφερόνταν σε δύο αρνητικά πράγματα. Το ένα από τα δύο ήταν ότι δεν γίνεται στο Ηρώδιο να φωνάζουμε Σάκη Σάκη. Έχουν δίκιο. Ακούστε το λέω γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε στο Σάκη Ρουβά τι δύο φορέ που έχει βρεθεί στο. Ηρώδιο είναι ένας ιερός χώρος, δεν είναι ένας απλός συναυλιακός χώρος και για να φωνάζουν Σάκη Σάκη. Γενικά τον βέβαια, αφωνάζεις, που γενικά οφείλεται, τον αφωνάζεις, ενώ συνθήματα και ονόματα. Ακριβώς. Όταν έχουν εμφανιστεί εκεί οι ιερά τέρατα, ο ίδιος ο Σάκης νιώθει άβολα, ναι. Φαντάζομαι, χωρίς να το έχω συζητήσει μαζί του. Μία-δύο φωνές ήταν. Μια στιγμούλα για να το συνδέσω με κάτι. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο όταν βλέπω να πηγαίνει κάποιος, όπως είδαμε μόλις στο βίντεο, ο Γιώργος Ασημακόπουλος και να λέει: εγώ ήρθα για το Σάκη. Δεν γίνεται. Όταν συμμετέχουν ο Άλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, η Ράσμους, η Ρίτα Βίλσον, δεν γίνεται να λες: ήρθα για το Σάκη. Για το Σάκη πήγαινα να τον δεις εκεί που εμφανίζεται. Όχι, γιατί φαντάζομαι συναυλία θα είπε ένα-δύο τραγούδια. Ένα-δύο τραγούδια, μα τα τραγούδια δεν γίνεται που να πηγαίνει στη συναυλία του Desmond Child και να λες ότι ήρθα για το Σάκη. Δεν γίνεται. Άλλους, την να μην πήγαινε. Πήγε να στηρίξει την, όλο τον θεσμό αυτό που συνέβη. Εντάξει, αγαπητέ. Okay. Μπορεί να ανήκει και σε μια γενιά που. Εντάξει, θα μου πει τώρα δεν έχει χορέψει ένα μπλουζ τη Bonnie Tyler. Λέω απλά να... λαϊκά, μην τα κάνουμε όλα ίσωμα, μην τα κάνουμε όλα ρηματιό, έχει παραγίνει το κακό. Mm. Εντάξει, έχεις καταλαβαίνω. Οι δικαιολογίες που λέτε τις κατανοώ, είναι ανθρώπινες. Αλλά... Ναι, ήταν λίγο κάπως και εγώ ακούγοντάς το. Okay, ναι. Desmond Child, ας πούμε, και χωρίς να σημαίνει ότι... Είναι ο Σάκης Ρουβάς, έχω και πρόταση από κάτι πρωινάδικα, να κάνω πάνελ, δεν θα πήγαινα στο Survivor, okay, πες τα αλλού. Είναι νέο παιδί, έχει μια άλλη θεώρηση. Επειδή είναι νέα παιδιά, γι' αυτό το λέω εγώ ως παλιός, ναι, ότι λίγο μην τα κάνουμε όλα ίσως. Ρωτήθηκε κιόλας, έτσι, τον ρώτησαν εκεί, αν θα πάει. Όλα αυτά είναι απαντήσεις στις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει ήρθα για το Σάκη όμως, υπάρχει η Bonnie Tyler, υπάρχει ο Άλις Κούπερ, υπάρχει η Ρίτα Βίλσον. Ήταν ιερά τέρατα, ας πούμε, και ήταν κάπως... Γκούγκλαρε και διάβασε πριν πας, δεν είναι δύσκολο πια να μάθεις. Σίγουρα ήξερα, μωρέ παιδιά, απλά το ο άνθρωπος ξέρει, σαν ελληνικό στοιχείο σου περισσότερο. Στο Poison πάντως σύστηκε. Ναι. Να σου πω κάτι, ήθελα πολύ να μας θέσει. Ήθελα πάρα πολύ, μακάρι να γινότανε. Εν πάση περιπτώσει, Poison όμως, καμιά φορά, ξέρετε, α, και σκούπισε εδώ. Πάνω που τελείωσε αυτό που έλεγα, αναφέρθηκε στο Poison, τυχαίο. Όχι, τυχαίο, εντελώς.